από κάτω θα πιαστεί ο πόλεμος. Ιρανοί και Ρώσοι έστησαν στρατηγείο στο Χαλέπι κατά Ισραηλινών και Αμερικανών. Ξαφνικά ο πόλεμος Ισραήλ και Χεζμπολάχ λοιπόν παίρνει τελείως άλλες διαστάσεις και με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ για αποστολή ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων, η Ρωσία φαίνεται να παίρνει επιθετική θέση στη Συρία μαζί με το Ιράν, διότι φοβάται ότι θα απολέσουν τα κεκτημένα τους και θα γίνουν στόχος. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, η Ρωσία και το Ιράν δημιούργησαν μια κοινή αίθουσα επιχειρήσεων και τοποθέτησαν στρατεύματα στην στρατηγική κορυφή του λόφου Αλέης, στην νότια ύπαιθρο του Χαλεπίου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις φήμες για επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση του Συριακού καθεστώτος με στόχο επιχείρηση κατάληψης όλων των περιοχών στον βορρά, τις οποίες κατέχουν οι Τούρκοι, οι οποίοι όλος τυχαίως έχουν στείλει προχθές μεγάλες και ισχυρές ενισχύσεις στη Συρία. Η Άγκυρα φοβάται γενική εξέγερση των Κούδων και Σύριων, γι' αυτό και αποφάσισε πακέτο μέτρων σε μυστική συνεδρίαση κατά του κράτους του Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθηκε σε μυστική κοινοβουλευτική συνεδρίαση την Πέμπτη για να συζητήσει τις εξελίξεις και τις απειλές για την εθνική ασφάλεια υπό το φως των αυξανόμενων επιθέσεων του Ισραήλ και της γειτνίασής του με τα νότια σύνορα της Τουρκίας, και αυτό μας λέει πολλά για το τι έρχεται στην ευρύτερη περιοχή το επόμενο διάστημα. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι έχει εγκρίνει την ανάπτυξη ενός προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος και περίπου 100 Αμερικανών στο Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ιράν, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει η ιρανική απάντηση. Ο υποστράτηγος Πατ Ράιντερ, γραμματέας τύπου του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε σε μία δήλωση ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου Μπάιντεν, το Πεντάγωνο ενέκρινε την ανάπτυξη μιας συστοιχίας πυράβλων THAAD και του σχετικού πληρώματος του Αμερικανικού στρατού στο Ισραήλ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Η συστοιχία THAAD θα ενισχύσει το ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, δήλωσε ο Ράιντερ. Οι ΗΠΑ έχουν αυτή τη στιγμή περίπου 40.000 στρατιώτες σταθευμένους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πόλεμος Γώγ και Μαγώγ λένε οι Εβραίοι για Ερντογάν, που κάλεσε Ρωσία, Ιράν, Συρία μαζί του κατά του Ισραήλ και τον ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε την Ρωσία, το Ιράν, την Τουρκία και την Συρία λοιπόν να συμμαχήσουν εναντίον του Ισραήλ και τον ΗΠΑ φυσικά, κάνοντας μια πρωτόγνωρη κίνηση μετά τον κεκλεισμένον των θυρών συμβούλιο στην Άγκυρα πριν μερικές ημέρες. Το Ισραήλ είναι η πιο συγκεκριμένη απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος ηγέτης ζήτησε επίσης μια συμμαχία Ισλαμικών χωρών για να σταματήσει η Ισραηλινή αλαζονία. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ερευνητές των εβραϊκών γραφών έχουν εντοπίσει μια συμμαχία της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας ως εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας, ιδιαίτερα του πολέμου του Γώγ και του Μαγώγ από τον Ιεζεκιήλ 38, αναφέρει Ισραηλινό μέσο, ενδεικτικό του τι αναμένουν από την Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωση το Σάββατο ότι η Ρωσία, το Ιράν και η Συρία θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Είναι σημαντικό η Ρωσία, το Ιράν και η Συρία να λάβουν πιο αποτελεσματικά μέτρα εναντίον αυτής της κατάστασης, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, είπε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Δαμασκό. Το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων κατηγόρησε το Ισραήλ ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην συνοικία Μεζά στη Δαμασκό το βράδυ της Τρίτης. Οι Ισραηλοί πύραυλοι έπληξαν ένα κτίριο κοντά στην Ιρανική πρεσβεία, ενώ αρκετές αναφορές ισχυρίστηκαν ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν από το σώμα φουρών της Ισλαμικής Επανάστασης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ερντογάν επικρίνει συνεχώς το Ισραήλ από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από μία δεκαετία, παρά τις πολλές προσπάθειες βελτίωσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών. Από την έναρξη του πολέμου της Γάζας τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τούρκος πρόεδρος επιτίθεται όλο και περισσότερο στο Ισραήλ και τάσεται στο πλευρό της Χαμάς. Λίγο μετά την εισβολή και την σφαγή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ και αρνήθηκε να καταδικάσει την Χαμάς. Έρχεται καταιγίδα. Μπάιντεν σε Ιράν. Αν αποπειραθείτε να δολοφονήσετε τον Τραμπ, θα κηρύξουμε πόλεμο κατά της Τεχεράνης. Οι συνομιλίες μέσω τρίτων που πραγματοποιούνταν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν και επίσημα τερματιστεί. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσαρατζή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος πίσω από τον τερματισμό των διμερών διαλόγων ήταν η ενεξελίξη ένταση που παρατηρείται στην Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κανέναν λόγο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων υπό αυτές τις συνθήκες. Όταν αντιμετωπιστεί η σημερινή κρίση, θα πάρθει νέα απόφαση για το αν συνεχιστούν οι διαπραγματευτικές διαδικασίες, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τεχεράνης σε συνέντευξή του με τοπικό μέσο ενημέρωσης. Ο Υπουργός τόνισε πως το Ομάν έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντας στις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, παρέχοντας διπλωματικές υπηρεσίες και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για διάλογο. Δεν επιθυμούμε πόλεμο και σύγκρουση. Αν και το Ιράν είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο, η θέση μας παραμένει σταθερή. Η διπλωματία πρέπει να πετυχαίνει τον στόχο της και να αποτρέπει την κλιμάκωση, έκλεισε ο ίδιος. Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε νέα προειδοποίηση στο Ιράν, λέγοντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια δολοφονίας έναντι του πρώην Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα θεωρηθεί αφορμή πολέμου. Η προειδοποίηση του επικεφαλής του Λευκού Οίκου έγινε λίγο αφότου η ομάδα του Τραμπ πληροφορήθηκε πως προγραμματίζονται απόπειρες δολοφονίας κατά του υποψήφιου Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το Fox News, η ομάδα του Τραμπ προέβη σε ασυνήθιστο αίτημα στρατιωτικών αεροσκαφών ικανών να καταρρίψουν εισερχόμενους πυράβλους. Αυτά τα αεροσκάφη αναμένεται να συνοδεύουν το αεροπλάνο του πρώην Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Πάντως, αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως το Πεντάγωνο έχει ήδη λάβει δραστικά μέτρα για την αύξηση του επίπεδου προστασίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας υποπτεύεται πως η Τεχεράνη θα επιθυμούσε να σκοτώσει τον Τραμπ ως εκδίκηση για την δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί το 2020. Σύμφωνα με το Πολίτικο, ετησίως δαπανούνται περίπου $150 εκατομμύρια για την προστασία μελών της κυβερνητικής ομάδας του Τραμπ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.